Λοιπόν, μπαμπά. Θα πετάξουμε πάνω από τον έφη. Με λένε Τάκη, χαϊδευτικά άρτζι. Είμαι 30 ετών, παλακρός, με μεγάλα αυτιά και ζητώ γνωριμία με νέες έως 22 ετών. Ψηλή, ξανθιά και με γνώσεις στην ψυχιατρική. Είναι όλοι το τρελοκομείο της οικογένειάς μας. Δεσποινίδα επιστήμων, τίμια σωματικά και ψυχικά, ελεύθερη 53 ετών, κόρη εκπαιδευτικών, εμφανίσιμη, ευκατάστατη, με εξαιρετικό χαρακτήρα. Δεν έχω στα δόντια μου κορώνα, γέφυρα, ούτε μασέλα, με συνέπεια να είμαι υγιέστατη, γεμάτη ζωντάνια. Ζητώ σύζυγο, ελεύθερο, μορφωμένο, ο οποίος να μην έχει στο στόμα του κορώνα, γέφυρα ή μασέλα. Γιατί λέω έτσι μωρέ να πιθάνουμε, τι λέτε. Ας το καλό. Όχι, εγώ είμαι λίγο οχεσμένος. Όπως ξέρετε, με παντρεύουμε στις 27. Αυτός δεν χάνεται. Όχι, μην πάει και δεν βρει κανέναν. Θα πήρουμε βόνη. Λοιπόν, μπαμπά. Δεξί πόδι για ανάπηρο πολίτε, 125.000, ευκαιρία. Έναν αναπτήρα από τον ανάπηρο, μόνο με ένα κατοστάρικο. Πάρτε να ανάβετε τον καζάκι τσάπα, κυρίες και κύριοι. Όλοι, παιδιά μου, θα χρειαστείτε έναν αναπτήρα. Κάποιο φως. Γιατί λέω έτσι μωρέ να πιθάνουμε, τι λέτε. Ας το καλό. Ανδρόγυνα γυναίκες, κοπέλες, άνδρες ανειδίκευτοι, μάγειροι, ξιτάδες, ερκητόροι, μπουφεγγίδες, ζητούνται για ελληνικό εστιατόριο στην Γερμανία. Παντρεμένοι, αν είστε ελεύθεροι. Σιγάστε ευθείες. Εμείς πάλι είμαστε ξαδέρφια. Εγώ από την ίδια πληροφορία. Θα πήρουμε μόνοι. Αν είσαι γυναίκα κόλαση, καταιγίδα και ονειρεμένο τυλινό, έλα να γνωριστούμε. Έλα να σου βάλω λίγο που σου τελείωσε. Πάμε. Λεσβία, αυταρχική και εξουσιάστρια, ζητώ μόνη ή με τη φίλη της για να της υπηρετώ πιστά σαν υπάκουος δούλος. Είμαι 27 ετών, αθεράπευτα πελματολάγνος και δεν έχω καμία σεξουαλική απέτηση της κυρίας. Παιδάκι για βάπτιση συζητείτε. Λοιπόν, μπαμπά. Ψάχνω για μια καινούρια μητέρα έως 45 ετών να με αγαπάει, να με φροντίζει και να με προσέχει όπως κι εγώ. Με λένε Νίκο και είμαι 30 ετών. Είναι όλοι το τρελοκομείο της οικογένειάς μας. Εγώ σκέφτομαι να πάω σπίτι μου. Αν το σπίτι προσφέρεται για πρόβα,